Εικόνες που σοκάρουν, καθώς πρόκειται για τη μεγαλύτερη αυτοσχέδια χωματερή στο Ηράκλειο, η οποία βρίσκεται λίγα μέτρα από το αμαξοστάσιο του Δήμου Ηρακλείου και από το εργοστάσιο ανακύκλωσης. Εδώ πρόκειται να δημιουργηθεί το περιβαλλοντικό πάρκο κυκλικής οικονομίας. Τι είναι αυτός ο χώρος? Μία απέραντη χωματερή, μία ανάσα από το αμαξοστάσιο του Δήμου Ηρακλείου. Τόνι μπαζών ογκωδών αντικειμένων, τόνι από κλαδέματα δέντρων και όχι μόνο, με τις μαύρες σακούλες να έχουν σχηματίσει βουνά σκουπιδιών σε μια μεγάλη ακτίνα, με το τηλεοπτικό φακό να καταγράφει τις απαράδεκτες αυτές εικόνες υποβάθμισης του περιβάλλοντος, κάτω μάλιστα από τη μύτη της υπηρεσίας καθαριότητας του Δήμου Ηρακλείου. Μια λανθάνουσα χρονίζουσα κατάσταση, πάνω από τρεις δεκαετίες, γνωστή για τους κατοίκους της Αλικαρνασσού ως η Χαβούζα. Ένας χώρος παράνομης απόθεσης ογκωδών αντικειμένων και βαζών. Καλείται τώρα ο Δήμος με συντονισμένες ενέργειες, άμεσες και μακροπρόθεσμες, να αποκαταστήσει. Ασυνείδητοι σπάνε την αλυσίδα και εισέρχονται στον χώρο, εναποθέτοντας ακόμη και ογκώδη αντικείμενα, ενώ πρόσφατα υπήρξε και επαυτοφόρο σύλληψη ιδιώτη εργολάβου. Πολλές φορές έχουμε προσπαθήσει να το καθαρίσουμε. Δυστυχώς, μέχρι και την προηγούμενη εβδομάδα είχαμε συγκεκριμένο περιστατικό, όπου ουσιαστικά πιάσαμε την ώρα, τη στιγμή ακριβώς που ένας ιδιώτης εργολάβος έριχνε μπάζα στην περιοχή, ενημερώσαμε και τη Δημοτική Αστυνομία και ήδη έχουν προχωρήσει στις απαιτούμενες ενέργειες. Έτσι λοιπόν θέλει και καταστολή αναγκαστικά, διότι διαφορετικά αυτή η παραβατικότητα θα συνεχίζεται. Τον εφιάλτη των σκουπιδιών και της ασυνειδησίας κατέγραψε καρέ-καρέ ο τηλεοπτικός φακός και με το άθλιο σκηνικό να είναι ορατό και από τον δρόμο. Με οδηγούς να τραβούν φωτογραφίες και βίντεο, εικόνες που αποσχολιάζουν αποτυπώνουν την αδιαφορία των αρμοδίων να δώσουν λύση σε ένα διαχρονικό πρόβλημα. Περιβαλλοντική υποβάθμιση που πρέπει πάση θυσία να βελτιωθεί. Όσες προσπάθειες και αν έχουν γίνει από πλευράς Δήμου Ηρακλείου διαχρονικά, έχουν πέσει το κενό, διότι δυστυχώς οι συμπολίτες μας συνεχίζουν να έχουν αυτή την λάθος συμπεριφορά. Πολλοί δυστυχώς εργολάβοι παρανομούν, ειδικά τις βραδινές ώρες, σπάνε την αλυσίδα ή τον χώρο εκεί και ρίχνουν μπάζα. Σύμφωνα με τον Χάρη Μαμουλάκη, συνεργεία της Διεύθυνσης Καθαριότητας συνεχίζουν να καταβάλουν προσπάθειες με την περισυλλογή αρκετών ογκωδών αντικειμένων από την επίμαχη περιοχή πλησίων των ρεμάτων, αντικείμενα τα οποία οδηγούνται στον ειδικό τεμαχιστή προτού καταλήξουν στη χωματερή των Πέρα Γαλλίνων. Προσπαθούμε με κάθε δυνατό τρόπο να βελτιώσουμε την κατάσταση, αλλά νομίζω ότι η οριστική λύση θα δοθεί με την δημιουργία του περιβαλλοντικού πάρκου κυκλικής οικονομίας, που θυμίζω ότι θα οριοθετήσει τα ρέματα, διότι είναι κοντά στο ρέμα η συγκεκριμένη παράβαση. Ευελπιστούμε σε στενή συνεργασία με τη Δημοτική Αστυνομία για να συνεχίσει και ο έλεγχος. Πρόκειται μάλιστα για μια έκταση όπου ο Δήμος σχεδιάζει να υλοποιήσει το περιβαλλοντικό πάρκο κυκλικής οικονομίας. Νομίζω ότι η λύση οριστική δίδεται μόνο με τον τρόπο που σας προείπα, δηλαδή με τη δημιουργία, τη μετατροπή όλου αυτού του προβλήματος στην ευρύτερη περιοχή, σε ένα εξαιρετικό χώρο για τα παιδιά μας, για επιμόρφωση. Οι εικόνες πάντως μιλούν από μόνες τους, με τις όποιες προσπάθειες της υπηρεσίας καθαριότητας να πέφτουν στο κενό, καθώς ο κακός, λεγόμενη Χαβούζα της Αλικαρνασσού, πολλαπλασιάζεται.